οίκον της Παναγίας Γοργοϊπικό ή στην Μονή Δοχειαρίου, δίπλα στην κύρια είσοδο του ναού της Μονής βρίσκεται η τραπεζαρία της Μονής. Λίγο πρώτη εισόδου της τραπεζαρίας δεξιά υπάρχει σε μικρό σχετικά χώρο τοιχογραφείο της Παναγίας Βρεφοκρατούσης. Πριν το συμβάν που θα γίνει λόγος, η εικόνα αυτή υπήρχε χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. Κι όμως η Παναγία θέλησε να την καταστήσει δεδοξασμένη και θαυματουργού, όπως τόσες άλλες. Μπροστά από το χώρο της εικόνας αυτής υπάρχει διάδρομος εισόδου στην τράπεζα. Συνέβαινε ο εκάστοτε τραπεζάρης σε βραδινές και νυχτερινές ώρες διερχόμενος να κρατήσει συνήθως δάδες αναμένες στο από που στην που, στη, που περνώντας προς την είσοδο. Συνέβαινε ο εκάστοτε τραπεζοκόμος σε βραδινές και νυχτερινές ώρες διερχόμενος να κρατεί συνήθως δάδες αναμένες που σκορπούσαν και καπνό προκειμένου να φωτίζεται ο χώρος αυτός του διαδρόμου προς την τραπεζαρία. Το 1664 τραπεζοκόμος ήταν κάποιος μοναχός Νίλος, ο οποίος διερχόμενος έμπροσθεν της ιεράς εικόνος με αναμένες δάδες στα χέρια, άκουσε τα εξής: «Άλλοτε να μην διέλθεις εντεύθεν με δάδας καπνίζων την εμήν εικόνα». Αλλά ο μοναχός δεν εννοήσε ότι η φωνή προερχόταν από το μέρος της εικόνας, αλλά από κάποιο αδελφό μοναχό που κάπου εκεί ήταν και θέλησε να τον πειράξει. Έτσι δεν έδωσε σημασία και εξακολουθούσε να περνά και με δάδες αναμένες. Αφού πέρασαν λίγες μέρες πάλι την ίδια περίπου ώρα, ενώ περνούσε με τις δάδες αναμένες που κάπνιζαν, άκουσε και πάλι την ίδια φωνή να του λέει σε ένα πιο αυστηρό τόνο: «Ω μοναχέ αμόναχε, έως πότε ανευλαβός και ατίμος θα καπνίζεις την εμήν μορφήν». Μόλις τελείωσε η φωνή, πατάχτηκε ακαριώς με την ποινή της αορασίας και βρέθηκε τελείως τυφλός. Τότε κατάλαβε ότι και η προηγούμενη φωνή ήταν ουράνια, στην οποία δεν έδωσε σημασία, και ότι δικαίως τιμωρήθηκε, αν και, και εξ απροσεξίας παρήκουσε την εντολή της μητέρας του Θεού. Τότε ο τυφλωθής μοναχός έπεσε μπρούμητα μπροστά στην εικόνα, μετανοημένος και άκρος συντετριμμένος, ζητώντας έλεος. Εκεί τον βρήκαν οι αδελφοί της Μονής και τον λυπήθηκαν στη θέση που βρίσκεται, και αφού άκουσαν το τι είχε μεσολαβήσει από την Παναγία, του συνέστησαν υπομονή και μετάνοια. Φυσικό ότι τους κατέλαβε ένας φόβος για το συμβάν και πλέον περνούσαν με προσοχή και ευλάβεια από το χώρο. Ο μοναχός δε που τυφλώθηκε δεν θέλησε να απομακρυνθεί από το χώρο αυτό της εικόνος, τον οποίον ευπρέπησαν δεόντες. Μετέφερε εκεί ένα στασίδι και πλέον παρέμεινε εκεί συνεχώς προσευχόμενος και δεόμενος να τύχει συγχωρήσεως για την απροσεξία του, και ως σημείο ότι τον συγχωρεί και να του χαρίσει το φως που του αφαίρεσε. Ήταν τότε οι στάσεις του και η προσήλωσή του στα μοναχικά του καθήκοντα και η μεταδακρίων ζήτηση ελέους για την αμαρτία του, ώστε η στιγμή της εσπλαχνίας υπάκουσε, η πηγή της εσπλαχνίας υπάκουσε στη συντετριμένη καρδία του, και εκεί εμπρός του μίλησε από την εικόνα ως εξής: «Ω μοναχέ, εισακούσεις δε εσύ σου προς με και έσωση χειγορημένος, και βλέπε ως πρώτερον ανάγκυλον δε και της λυπής ενασκουμένης πατράση και συναδέλφη σου, ότι εγώ είμαι η μήτυρ του Θεού Λόγου και μετά Θεών της ιεράς ταύτης Μονής των Αρχαγγέλων, σκέπη και βοήθεια και κρατεά προστασία, προνοουμένη υπέρ αυτής ως υπέρμαχος κυβερνήτης. Και εις το εξής η μοναχή ας καταφεύγουσι προς εμέ, δια κάθεν ανάγκη και γοργός θέλω υπακούει αυτόν και πάντων των μετευλαβίας καταφευγόντων εις εμέ ορθοδόξων χριστιανών, ότι γοργοϋπήκος καλούμε». Μόλις τελείωσε η υπερκόσμια φωνή της Παναγίας, αμέσως ο τυφλός Νίλος μοναχός ανέβλεψε.
Χαρά σε Ευαγγέλια από εκείνη τη στιγμή, αφού η μεγάλη δοκιμασία είτε ο πλέον παρελθόν. Χαρούμενος και συγκινημένος, με αλλαλαγμούς έτρεχε εντός της μονής και διαλαλούσε το γεγονός στους αδελφούς της μονής. Η χαρά και η ευφροσύνη του χαροποίησε τους πάντας. Όλοι μαζί και αφού άκουσαν τι είπε γενικά η Παναγία, έμπρεσαν τις εικόνες που πλέον παρέμεινε ως γοργοϋπήκος, ως τόνισε η Παντάνασα, την ευχαρίστησαν εκ καρδίας και πήραν μαθήματα. Το θαύμα του αναβλέψαντος μεταδόθηκε στο Άγιον Όρος και κατέφταναν μοναχοί στη Μονή Δοχειαρίου για να προσκυνήσουν την χαριτόβρη των γοργοϋπήκων και να ειδούν των μοναχών ύλων και να ακούσουν τα της τιμωρίας και αναβλέψεώς του. Στη συνέχεια ο χώρος της εντυχισμένης Παναγίας της Γοργοϋπηκού διευθετήθηκε και παρέμεινε για πάντα χώρος προσκυνήματος πιστών. Διορίστηκε στο να υπηρετεί μοναχός όποιος έλαβε το όνομα προσμονάριος. Πλέον, λόγω της διαστάσεως και της φήμης της εικόνας και λόγω ποικίλων θαυμάτων η Γοργοϋπήκος έχει λάβει χαρακτήρα πανορθόδοξο. Με άλλα λόγια, η θαυματουργός εικόνα είναι από τις πλέον γνωστές πέραν του Αγίου Όρους στον πιστεύοντα λαό. Μάλλον ως ξακουστή θαυματουργός εικόνα είναι η μόνη ως τοιχογραφία και όχι φορητή. Πάμπολα θαύματα είναι καταγεγραμμένα. Υπάρχουν και εκείνα από αποκτήσεως παιδιών λόγω ατεκνίας σε πιστά ανδρόγυνα. Η αυτοαποκαλυφθήσα γοργοϋπήκος υπακούει και γρήγορα σε πιστούς που με ευλάβεια όπου γης την επικαλούνται. Βοηθά ναυαγούς που κινδυνεύουν. Έχει συμβεί να φανερώσει και κλοπημαία, χωρίς να υστερεί σε θέματα υγείας, επεκτείνει το έλεος της και σε άλλα ζητούμενα πιστών. Υπακούει εφόσον το αιτούμενον είναι προς το συμφέρον της ψυχής, προς τόνωση της πίστεως, προς αφύπνιση και μετάνοια. Το δύσκολο σε όσους ζητούν προσευχόμενοι είναι τα και ταύτα πρέπει όταν δεν δίδεται απάντηση και τότε να μην δυσφορούν αλλά και να ευχαριστούν, διότι δεν είναι προς το γενικό συμφέρον της ψυχής το ζητούμενο. Εμείς οι ανίκοοι, εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε κοντόφθαλμα, άμεσες ανάγκες και ζητούμε άμεση λύση εδώ και τώρα. Ο Θεός όμως που μας βλέπει ως ψυχές που πρέπει να ζούμε θεάρεστα και με σκοπό τη σωτηρία στη βασιλεία του, ενεργεί χωρίς να μας βιάζει και να μας φέρει σε επίγνωση, συντριβή και μετάνοια. Έτσι απαιτείται προσοχή να γίνεται το θέλημά του, το οποίο είναι ταυτόσιμο με το αιώνιον συμφέρον μας. Όχι αυτός σκοπός το θαύμα, αλλά μέσων προσκοπών που είναι η βίωση της πίστεως, η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, η εξομολόγηση.